Λοιπόν, για πείτε μας, αγαπημένοι φίλοι, Παύλα, επιχειρηματία πια, ισχύουν οι φήμες περί παιδικού σταθμού, θα μας τρελάνετε? Όχι, αλήθεια είναι. Αυτά είναι. Κάτσε πλάκι μου, κατάλαβες. Τι παιδικού επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πώς ήρθε? Λοιπόν, θα σου πω πώς ξεκίνησε. Και αυτή την περίοδο. Και γιατί με τα παιδιά? Τα παιδιά μου αρέσουν πάρα πολύ και τα αγαπάω πάρα πολύ. Σ' αρέσουν, αλλά αυτό είναι δουλειά, παιδί μου. Ναι. Τα αγαπάω, που τα φέρνω σπίτι μου, μαζεύω όλα τα παιδιά της γειτονιάς, παίζουμε. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαι διαγωγός, δεν είμαι εγώ, δεν θα είμαι εγώ η δασκάλα. Ναι, αλλά θέλω να πω, δεν πήγε σε κάτι που είναι κοντά σε αυτό που κάνεις και που τρέχεις όλη τη ζωή, τη μουσική. Όχι. Δηλαδή, αν μου λέγεις, κάνω ένα μουσικό εργαστηράκι σαν του Θεοφάνους, δεν θα μου λέγω, δεν μου κάνει εντύπωση. Θα λέγαμε, ναι, πολύ ωραία ιδέα. Είναι και μάνα, έχει και τη μουσική, το έχει και σπουδάσει, ξέρει πώς να έρθει κοντά στα παιδιά. Ναι, το έφτιαξε, το έφτιαξε. Εδώ με κούφανες. Θα σου πω πώς ξεκίνησε. Πριν 1,5 χρόνο περίπου διάβαζα ένα παραμύθι του Μπόντο, ένα αρκουδάκι αξιαγάπητο, στον Αλέξανδρο. Mm. Και είχε, τέλος πάντων, ο Μπόντο πάει νηπιαγωγείο. Mm. Και ήταν τόσο όμορφο μέσα, που γυρνάω και λέω στη μητέρα μου, θα μ' άρεσε να κάνω κάτι τέτοιο κάποια στιγμή. Και σου είπε η μητέρα σου, τρέχα. Πες την αλήθεια. Πες. Μου το είπε. Αυτή δεν είναι, ναι, μάνα, μάνατζερ είναι. Κανονικά. Βέβαια, εγώ δεν έκανα νηπιαγωγείο. Αλλά έκανα ένα. Θα κάνω, μάλλον. Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά είμαι. Το ξεκινάω. Δηλαδή, φέτος την άνοιξη, σε 1,5 μήνα περίπου θα ανοίξει. Δεν φοβάσαι την εποχή που είναι λίγο άγρια? Κοίταξε, ό,τι αφορά παιδιά, δεν πάει άσχημα. Και δεν θα είναι μόνο ένας παιδικός σταθμός. Θα είναι αγγλόφωνο, πρώτα απ' όλα. Είναι μια πολύ όμορφη μονοκατοικία με μεγάλο κήπο. Στη Λιφάδα. Θα πληρώνεις νίκη. Τι δική μου είναι. Την τιμή την παζάρεψες, Έλλη. Μια χαρά είναι όλα. Λοιπόν, θα είναι το πρωί παιδικός σταθμός. Γιατί στα αγγλικά, γιατί? Γιατί το βλέπω και από τον Αλέξανδρο που πάει σε αγγλόφωνο, όταν τα παιδιά από πάρα πολύ μικρά έχουν και μία σαν μόνιμη γλώσσα καθημερινά με την οποία, ξέρεις, έρχονται σε επαφή. Πάνω στο παιχνίδι εξασκούνται, ναι, και στη ζωγραφική, στα τραγουδάκια. Ναι. Ξαφνικά είναι, τα παιδιά το ξέρεις πολύ καλά, ότι είναι σαν σφουγγάρια. Ναι, ναι. Και έτσι και μία δεύτερη και μία τρίτη γλώσσα μεγαλώνοντας, τη μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα. Και δεν υπάρχουν πολλά αγγλόφωνα στα νότια. Και το απόγευμα, εκτός ότι θα κάνω και παιδικά πάρτι, γενεθλίων κτλ. Σαββατοκύριακα και απογεύματα, ιδίως τώρα που ανοίγει ο καιρός, θα κάνω και αυτό. Τα απογεύματα θα έχω διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες. Είτε αυτά είναι σε σχέσεις μαμάς ή και μπαμπά παιδιού που θέλουν να έρθουν πιο κοντά γιατί δουλεύουν πολύ και θέλουν να έχουν μία μισή ώρα μαζί. Έχεις κόσμο για να στα κάνει όλα αυτά που μου λες? Τρέχω σαν το σκυλί κάθε μέρα εδώ και μήνες. Δεν φαντάζεσαι τι δουλειά δηλαδή, έχει. Το έχεις βάλει στο μυαλό σου αυτό και το τρέχεις? Να, μήνες. Μιλάω με ψυχολόγους, με νηπιαγωγούς, με αυτό. Έχω, βάζω αγγελίες, κάνω ραντεβού. Και βρίσκω σιγά σιγά προσωπικό. Και... Είναι πολύ ωραία ιδέα. Τέλη Απριλίου, Μάιο θα ανοίξει. Ώστε και να κάνω πάρτι το καλοκαίρι και να γίνουν εγγραφές, ώστε από Σεπτέμβριο να λειτουργεί ο παιδικός σταθμός κανονικά. Αλλά και φέτος θα το λειτουργώ με εξωσχολικές δραστηριότητες. Όνομα βρήκατε? Mm-hmm. Για πες. Happy Faces. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Mm. Και αυτό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Σε λένε. Ναι. Είναι... Πάρα πολύ. Και είναι και κάτι διαφορετικό. Τα παιδιά σε χαλαρώνουν. Και έχω μάθει με τον Αλέξανδρο να γίνομαι και εγώ παιδί. Γιατί μόνο έτσι θα μπορείς να επιβιώσεις. Μόνο αν γίνεσαι παιδί. Και πώς τα ακούσεις αυτά που την ξέρεις και εσύ την Έλλη πάρα πολλά χρόνια, Θοδωρή μου? Ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα. Ναι. Και εγώ θα περίμενα κάτι σε σχέση με τη μουσική. Αλλά απ' την άλλη μεριά, καλά κάνεις και το βλέπεις διαφορετικά το πράγμα. Θα είναι και η μαμά, βέβαια. Είναι και τόσο έτσι, διαφορετικά. Μιλάμε γιατί... εγώ κάθε μέρα. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το λες. Παιδί... Είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρω πώς καναβράει, γιατί είμαι και πάνω στην πίστα να τραγουδάει, αν ξέρω εσύ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να τα κάνει όλα. Μπορεί να το κάνει. Γιατί την έχεις δοκιμάσει, ή τη έχεις πάρει τον αέρα και τη λες μην τολμήσει να πιάσει μικρόφωνο. Τι κακοφώνηξη είναι. Έλα, ρε, εσύ, μην είσαι και φαντάζεσαι. Βρήκες και εσύ έναν να πατήσεις επάνω. Αλήθεια, ναι. Ο γιος σου πώς είναι η φωνή του? Ναι, έχεις ακούσει, αν και ακόμα είναι μωρό. Είναι μικρός είναι... ακόμα. Μπεμπέ. Καλός είναι, αλλά εντάξει, ακόμα... Αλλά είναι καλός, άτιμος. Είναι παραμένει κούκλος. Δεν έχεις ιδέα. Γίνεται ακόμα πιο όμορφο.
Και μου μοιάζει όλο και περισσότερο αυτό το παιδί. Έλα ρε εσύ. Έλα, ρε, εσύ τα λες αυτά ή τα λέγε κανένας άλλος. Όλος ο κόσμος και αυτοί που έλεγαν ότι δεν μου έμοιαζε. Ναι. Τώρα είπανε τελείωσε, σου μοιάζει. Ναι, θα σου δείξω φωτογραφία. Θέλω να δω φωτογραφία στο κινητό. Σε προκαλώ. Εννοείται. Σε προκαλώ. Εννοείται. Βγάλε τη φωτογραφία τώρα. Θέλω να δεν δω. Έχω... Νικόλα, το κινητό μου, σε παρακαλώ. Που το είχα δει σε περιοδικό το παιδί. Σε περιοδικό έχει να βγει χρόνια. Ήταν του πατέρα του το πρόσωπο. Ναι, τώρα της μητέρας του. Άλλαξε το παιδί σε ένα-δύο χρόνια. Ναι. Μ' αρέσει. Και εγώ δεν τα έχω πει αυτά. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά για όλα. Λοιπόν, φέρτε το κινητό του να το δω και για να προλάβουμε. Α, δεν θα προλάβουμε. Κατάλαβες γιατί. Κατάλαβες γιατί είναι λογική η απόφασή της. Γιατί η Έλλη αποφασίζει κάτι και είναι κάτι σαν νόμος. Ήμουν σίγουρη, επειδή όλοι, άμα πατήσουμε το κινητό μας, θα βγει το παιδί μας. Βέβαια εδώ πέρα το βλέπω εδώ προφίλ. Δεν φαίνεται, ναι, όχι. Προφίλ θα... βέβαια του πατέρα του μου θυμίζει. Θες να μου το δείξει αν φάει. Και φαντάζεσαι το προφίλ της μοιάζει. Ρε παιδιά, δείτε κι εσείς. Το έβαλε και προφίλ που της μοιάζει και πάλι στον πατέρα του. Περίμενε, το έβαλα. Εσύ γιατί μιλάς. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία. Φωτοτυπία. Που έχει όταν ανοίγει το κινητό. Φιλιούνται στο στόμα και είναι προφίλ η φωτογραφία και είναι καταπληκτική. Η αλήθεια είναι, πώς δεν είχα σκεφτεί εγώ να κάνω τέτοια. Έχω βέβαια που φιλιόμαστε με τα παιδιά, λίμωνο πάρα πολλές, αλλά καμία δεν είναι ακριβώς έτσι προφίλ. Ψάχνει να βρει την κατάλληλη. Αν ψάχνει να βρει αυτή που μπορεί να σου μοιάζει το παιδί. Καταρχήν το παιδί είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να πω. Το πήγε στου δεινόσαυρου, βλέπω εδώ. Και εγώ τα πήγα όλα. Πού μοιάζει αυτό το παιδί. Είναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και πολύ ωραία χυλάκια πεταχτά χείλη, και το πάνω είναι... Τα χείλη δεν είναι το... του μπαμπά του ούτε του, τα όχι, δικά μου όμως. Το βλέπω. Αυτά είναι, είναι, είναι από αυτά τα παιδιά που είναι τα χείλια τους έτσι σαμπρισμένο. Ναι. Το πάνω πολύ πεταχτό. Χείλη για φίλη μα ρε παιδί μου, ξέρεις. Και είναι και πολύ ωραίο αγόρι, είναι αντράκι. Εννοείται. Ρε παιδιά, συγγνώμη, μην τους επηρεάσεις. Wow. Πήγαινε εσύ στο πιάνο και έρχομαι. Ωραία, να σου δείξω κι άλλη, θέλει. Παιδί μου, εκτός από αυτή, έχω το παιδί. Το βλέπεις δηλαδή και λες το κοκκινάκι. Καλά, δεν είπαμε και έτσι, είπαμε ότι μου μοιάζει. Εγώ βλέπω τώρα... ένα πολύ ωραίο παιδάκι. Εγώ δεν βλέπω ούτε τον πατέρα του τώρα. Βλέπω κάτι δικό του. Είδες που αλλάζει το παιδί. Ναι, βέβαια αλλάζει. Αλλά δεν σε βλέπω ακόμα. Ναι, ρε, εσύ το είχαμε δει πότε, πέρσι το καλοκαίρι, άλλο παιδάκι. Πολύ όμορφο αγόρι είναι, μπράβο. Αλλά δεν μοιάζει σε κανέναν σας. Δεν θέλω να σας αγχώσω. Τώρα δεν έχω δει κανένα σας γυμνό για να πω. Εδώ πέρα μου το δείχνει γυμνό το παιδί στην πανιέρα. Τι να δω, δηλαδή να δω το πόδι. Όχι, κάνε ρε παιδί μου εδώ το πρόσωπο που χαμογελάει. Εσύ τώρα λες ότι σου μιλήσει. Θες να με εκνευρίσεις. Δεν θέλω, σε αγαπάω. Όχι, και έχω δεν θα ξανάρθω. Από σένα. Μην μου το ξανάπεις αυτό. Έχω γίνει πιο ρεζίλη. Μην ανησυχείς. Αλλά το παιδί είναι πολύ όμορφο. Τώρα που μοιάζει, δεν ξέρω. Νομίζω έχει μια δικιά του προσωπικότητα το παιδί. Έχει προσωπικότητα τεράστια. Για δείξε μου καμιά άλλη που είναι εντυμένο, μήπως κάτι άλλο εδώ. Ελή, φτιστό εσύ θα μας πεις ένα τραγούδι. Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα. Που μοιάζει καλέ το παιδί. Στην πάνω του. Είναι πολύ όμορφος. Αυτό έχει σημασία. Τώρα που μοιάζει δεν ξέρει κανείς. Μεγαλώντας θα καταλάβουν περισσότερο. Δηλαδή έχεις εσύ φωτογραφία έτσι και είσαι έτσι. Όχι, αλλά αν δεις δική μου φωτογραφία, απλά. Δεν είσαι έτσι, αλλά απλά στην ηλικία του. Εγώ είμαι πιο ξανθιά. Ναι. Πιο. Είμαι ξανθιά. Ναι. Λίγο πιο σκούρα από σένα στην ηλικία του και είμαστε ίδιοι. Βρε, άσε το χρώμα του μαλλιού. Δεν με φυλάει. Σου είπα ότι είμαστε ίδιοι. Στο πρόσωπο είσαστε ίδιοι. Στο πρόσωπο, όταν εγώ ήμουν τρία. Δηλαδή η μύτη αυτού του παιδιού, το σχέδιο του ματιού, τα χείλια τα έτσι είσαστε ίδιοι. Είπα, τα χείλια δεν είναι δικά μου. Μη με εκνευρίζει, Ελένη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, φεύγω. Γεια σα, χάρηκα. Το παιδί είναι τελείω δικό του. Δεν θυμίζει ούτε μπαμπά ούτε μαμά. Πάντα στο παιδί. Αν δεν μοιάζει η μύτη, δεν μοιάζει τα άλλα χαρακτηριστικά. Δεν έχει τα χείλια, δεν έχει τη μύτη. Θα σπάσει το πιάνο, α την ξαναέρθω. Δεν μου φέρεστε καλά καθόλου. Το παιδί είναι ένα αριστούργημα. Αλλά δεν μου φέρεστε καθόλου καλά. Μεταράζεται, θα παλτσάρω πολύ άσχημα. Εγώ σε καταλαβαίνω. Όχι, μη μου κάνει τέτοια τώρα από την ταραχή. Δεν θα ξαναβγάλω τσιμπάνια. Ίδιοι είστε, Έλλη μου. Τέτοια ομοιότητα δηλαδή. Τώρα με έχει εκνευρίσει. Δεν κάνετε αυτό το παιδί. Αχ, τι πάθαμε. Αχ, τι πάθαμε, με σύγχυσε. Βγάλε τίποτα νότες λίγο να μαλακώσει, γιατί τώρα είναι λίγο συντζήτα. Ουφ, το παιδάκι μου. Αριστούργημα το παιδί. Αντράκι φοβερό. Είναι όμορφο όμω, έτσι. Αλλά φέρε μου να δω και ξαδέρφια, αδέρφια σου, μήπω κάτι δω εκεί και κάτι μου θυμίσει. Την επόμενη φορά. Δεν νομίζω να υπάρχει επόμενη. Με πληγώνει, σου έχω πει χειρότερα από σένα. Και τα έχω μαζέψει όλα, τι να κάνω. Νικόλα, σε ποιο μοιάζει το παιδί. Έτσι όπως το έδεσες και εμένα μου το έλεγες έτσι, θα έλεγα Έλλη μου φτιστή, πώς δεν το είπα τόση ώρα, δίδυμοι είσαστε. Αχ, τι κάνετε καλά. Κάνε μια προσπάθεια να γλυκάνεις τώρα και να το πεις το τραγούδι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια εννοείται ότι είναι το Φίβο μουσική, έτσι. Και η στίχη είναι της, του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Συγγνώμη Βαγγέλη μου, δεν εννοούσα τίποτα. Απλά, ναι. Με έχει ταράξει εδώ η Ελένη. Πάρα πολύ με έχει ταράξει. Θα προσπαθήσω να ηρεμήσω. Πάμε, Λεωνίδα μου, ναι.
βρεθούμε σ' άλλες πλευρές τα όνειρα σκόνη. Ζούμε μια αγάπη τρελή μέσα σε μια πόλη σκληρή. Φίλοι μετανάστες και εχθροί στο ίδιο βαγόνι. Κοίταξε γύρω μας, ο κόσμος καταραίει. Σχέσεις χαλάνε, σπίτια κλείνουν ξαφνικά. Όλοι πληρώνουμε του έρωτα τα χρέη και όλοι ψάχνουμε για βράδια δανεικά. Κοίταξε γύρω μας, ο κόσμος καταραίει. Χαρτίνια αγάπη πιάνει εύκολα φωτιά. Είναι στα μάτια μου οι άνθρωποι σπουδαίοι. Σε κάθε λάθος αν κρατιούνται πιο σφίχτα. Πολύ ωραίο κομμάτι. Ευχαριστούμε. Και πολύ ωραία που ακούγεται στο πιάνο. Έτσι απλά με ένα μόνο μουσικό όργανο να σε συνοδεύει. Είναι λίγο πιο ρομαντικό έτσι. Ναι. Μήπως θέλεις να πεις άλλο ένα. Έτσι να μου δείξεις ότι με συγχώρεσες. Ποιο θέλεις. Α, τόσο πολύ. Είμαι... με συγχώρεσες. Όχι, με πήγες στην άλλη άκρη, περάζομαι. Αυτά κάνω εγώ. Σκοτσέζι κοντούς, μία από εδώ, μία από εκεί. Ποιο για θα ήθελες να πεις. Εσύ ποιο θες. Εγώ ας με θα έλεγα, γιατί εγώ ζω στο κόσμο το δικό μου. Εντελώς. Υπάρχεις μόνο σύμμορο μου. Για μένα το λέω. Για όλους μας εσύ. Γιατί εγώ ζω στο κόσμο το δικό μου και εκεί υπάρχεις μόνο εσύ μωρό μου. Είναι η δικιά μου κόσμο θεωρία. Μονάχα εσύ να έχεις σημασία. Γιατί εγώ ζω στο κόσμο το δικό μου και εκεί υπάρχεις μόνο εσύ μωρό μου. Είναι τα πάντα για μένα αγάπη μου πάντα. Το γέλιο, το δάκρυ, το αλάτι μες στη ζωή. Δεν ήρθες φέτος τώρα που το θυμήθηκα. Μου το λες και κάθε βράδυ με στα μπουζούκια. Προσπαθώ να θυμηθώ ειλικρινά ποια ήταν η τελευταία φορά που πήγα σε μια σεζόν σε δύο μαγαζιά. Μπορεί να είναι και. Πήγες κάπου φέτος. Πήγα στην Ατάσα και στην Μαρνέλα. Εντάξει. Πήγα. Αυτό μόνο είδα και μετά δεν έχω δει κάτι άλλο. Ενώ φέτος έχω τη διάθεση να βγω. Εμάς δεν μας προλάβεις. Πότε κλείνεται, Έλλη μου? Το Σάββατο. Τώρα? Ναι. Έχουμε ένα διήμερο ακόμα, Παρασκευή, Σάββατο. Έχετε βγάλει κάποιο πρόγραμμα άλλο, ξέρω εγώ, συναυλιών ή να ανέβετε Θεσσαλονίκη? Συζητάω εγώ για Θεσσαλονίκη, για γύρω το Μάιο, κάπου εκεί, κοντά στο Μάιο. Μόνοι σου μαζί με κάποιον άλλον? Θα δούμε. Τώρα, μόνη μου σίγουρα δεν θα είμαι. Δεν είναι εποχές για μοναξιές. Όχι, δεν είναι εποχές για μοναξιές, ναι. Και έχω εγώ κάποιες συναυλίες στο εξωτερικό. Πάω Σκόπια, πάω Βουλγαρία, πάω Σουηδία. Κάποια στιγμή μάλλον πάω Γερμανία. Συγγνώμη. Στην Βουλγαρία ζουν πολλοί Έλληνες. Mm-hmm. Ναι. Ή απλά μπορούν και έρχονται και Έλληνες γιατί είναι τα σύνορα πάρα πολύ κοντά? Όχι, και... όχι, ζουν Έλληνες. Ζουν πολλοί Έλληνες. Ζουν πολύ, δε. Έχεις ξαναπάει δηλαδή? Όχι. Έχω πάει μία φορά για μια-δύο μέρες. Γιατί θέλω να δω κάτι για δουλειά. Αλλά πριν χρόνια, αρκετά χρόνια πριν. Το μέρος που σου έμεινε από όλα τα μέρη του κόσμου που έχεις ταξιδέψει με τη δουλειά σου, όχι σε διακοπές, ποιο είναι? Αμερική και Αυστραλία. Η τελευταία φορά που πήγες πότε ήτανε? Αμερική πήγαμε με τη Δέσποινα τον Οκτώβριο. Α, τώρα? Ναι, Οκτώβριο του 2011. Είχε ξαναπάει όμως και παλιότερα? Βέβαια, έχω πάει δύο φορές. Ήταν τρίτη φορά που πήγα. Τέταρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Έλλη μου. Με συγχώρεσες. Ελένη μου. Να τον χαίρεσε τον κούκλο το γιο σου. Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ τα δικά σου. Το μικρό σου αριστούργημα, το λεβέντι σου, να τον χαίρεσε καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ, αυτό κάνω.
Αλλά μην μπεις πολύ στα πόδια όταν μεγαλώσει, γιατί σε βλέπω πολύ. Και είχαμε ένα θέμα σήμερα το πρωί, το συζητάγαμε με τα παιδιά. Με αφορμή ένα σύριαλ καινούργιο που ξεκινάει εδώ στον Α. Μην το κάνετε σήμερα το βράδυ. Ρώτα την αγάπη, 8 η ώρα ακριβώς. Με μια μάνα που πετάχτηκε ξαφνικά με στον τρέλι και λέει: εγώ θα του βρω την ύφη του γιού μου, τη σωστή, την καλή, την κατάλληλη. Όχι, τέτοια πράγματα δεν θα κάνω. Όχι, δεν θα κάνω. Όχι. Εντάξει. Ορκίζομαι. Κι εγώ. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα, να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ και αύριο στη μία τα λέμε και πάλι. Μουα, bye.